Για δεύτερο συνεχόμενο φιάσκο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, μιλά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κερκύρας, αναφερόμενο στο νέο τεχνικό λάθος σε σχέση με την αποστολή των θεμάτων από τη λεγόμενη Τράπεζα Θεμάτων. Γεγονός που, κατά την ΕΛΜΕ, ανέδειξε τη γύμνια της εφαρμοζόμενης πολιτικής, του κρατικού μηχανισμού και της στόχευσης που υπάρχει για την εκπαίδευση. Στο Start μίλησε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Αχιλλέας Καπετάνιος. Επανήλθαμε στο θέμα της Τράπεζας Θεμάτων, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός το οποίο έγινε μία φορά. Είναι ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται, έχει επαναληφθεί όταν ξεκίνησε την εκπαίδευση με την πανδημία. Έχουν πέσει πλατφόρμες του E-Class, έχει πέσει η πλατφόρμα του OPSID και έχουν γίνει και λάθη βέβαια εκεί πέρα, τα οποία πρέπει άμεσα να διορθωθούν. Έχει πέσει η πλατφόρμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Γενικά πλατφόρμες πέφτουν του Υπουργείου Παιδείας. Ήξερε το Υπουργείο να δώσει μερικά εκατομμύρια στη ΣΥΣΚΟ προκειμένου να κάνουμε την τηλεκπαίδευση, αλλά δεν ξέρει να ενισχύσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προκειμένου να λειτουργούν όλα τα πράγματα απρόσκοπτα. Μας λέγανε για hackers, μας λέγανε για πάρα πολλές δικαιολογίες. Βγήκε η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος και ανέφερε ότι δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο, ότι δεν υπήρξε καμία έντονη και ύποπτη κίνηση στο διαδίκτυο. Οπότε όλα αυτά που μας λένε το Υπουργείο είναι για μια ακόμα φορά να ρίξουν την ευθύνη κάπου αλλού. Την έχουν ρίξει στο σταθμάρχη με το έγκλημα στα Τέμπη, τη ρίχνουν πάντα σε άλλους εκτός από τον εαυτό τους. Ας αναλάβει κάποια στιγμή κάποιος την ευθύνη και ας πει και ένα συγγνώμη. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τον Πρόεδρο του ΙΕΠ να βγαίνουν και το μόνο που να λένε είναι απειλές ότι δεν φταίμε εμείς και ότι φταίει κάποιος άλλος. Ένα συγγνώμη από τους δεκάδες χιλιάδες μαθητές και από τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί δύο συνεχόμενες μέρες δεν ακούσαμε. Εμείς λέμε να ενισχυθεί πάρα πολύ το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία χωρίς προβλήματα.